Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, 10. Ο φόβος του Θεού. Τώρα, Ισραηλίτες, τι άλλο ζητεί από εσάς, Κύριος ο Θεός σας, για τις ευεργεσίες του, παρά να τον φοβάστε, να βαδίζετε στις οδούς των εντολών του, να τον αγαπάτε και να τον λατρεύετε. Δευτερονόμιο. Κάλεσε ο μεγάλης βουλής άγγελος Κυρίου από τον ουρανό τον Αβραάμ και του είπε: Αβραάμ, σταμάτα, Αβραάμ. Και εκείνος απάντησε: Είμαι εδώ, παρών, διατάξτε. Και τότε του είπε ο άγγελος: Μη βάλεις το χέρι σου επάνω στο παιδί και μη του κάνεις κανένα κακό, γιατί τώρα κατάλαβα ότι φοβάσαι το Θεό και για χάρη μου δεν λυπήθηκε στον Υιό σου, τον αγαπητό. Γένεση. Δύναμη και φρούριο γίνεται ο Κύριος εκείνο που το φοβούνται, και ο νόμος του θα τους φανερώσει το Θεό, ότι δηλαδή ο Θεός είναι δύναμη και συμβουλή και γνώση των θείων μυστηρίων σε όσους τον φοβούνται και τηρούν τις θείες εντολές. Αγνός και τελειωτικός φόβος του Κυρίου μήπως εκπέσουν από την αγάπη του που προξενείται στο τέλος, αφού καθαριστεί ο άνθρωπος και μείνει αιώνια ως ντροπή και ευλάβεια στο Θεό ενωμένη με αγάπη. Ψαλμή. Ο φύλακας άγγελος της ζωής, σαν στράτευμα ολόκληρο, περιτυχίζει ολόγυρα όσους φοβούνται το Θεό και τηρούν τις εντολές του. Ίδιο. Πηγή και ρίζα σοφίας ο φόβος του Κυρίου. Μακάριος ο άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, που φοβάται ενεργά και ζωντανά το Θεό και φυλάει χαρούμενος και φρενόμενος τις εντολές του. Με τη δύναμη του Θεού την αρετή του θα μιμηθούν και άλλοι και θα την κληρονομήσουν παρόμοια. Ο Θεός κάνει το θέλημα όσων πιστών τον φοβούνται και κάνουν το θέλημά του, και του συγκατανεύει και ακούει όταν τον δέονται και του σώζει. Ο Θεός φυλάει από αυτά που πρέπει όσους τον αγαπάνε με όλη τους την καρδιά, και θα εξολοθρέψει όσους μένουν αμετανόητοι και αγιάτρευτοι. Ο Κύριος θα δώσει σοφία και την οδό θα φυλάξει όσων τον ευλαβούνται. Παροιμίες. Ο φόβος Κυρίου μισεί την κακία και την ύβρη και την υπερηφάνεια και τις οδούς των κακών. Φόβος Κυρίου πηγή ζωής και απομακρύνει από παγίδα θανάτου. Φόβος Κυρίου σοφία και παιδεία. Να φοβάσαι το Θεό και βασιλιά ιέ και σε κανένα τους μην απειθήσεις. Ας ακούσουμε και το τέλος, το σκοπόλου του λόγου. Όλα αυτά τα λόγια άκουγε. Να φοβάσαι το Θεό, να φυλάς όλες τις εντολές, γιατί αυτός είναι ο προορισμός κάθε ανθρώπου. Εκκλησιαστής. Για εσάς όμως που φοβάστε το όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Ιησούς Χριστός, που παρέχει όλη τη δικαιοσύνη και θα βρίσκεται στις ακτίνες του η θεραπεία στις πληγές των ευσεβών από την αδικία που φαινομενικά κυβερνούσε τον κόσμο. Μαλαχίας. Θα σώσει ο Κύριος όσους φοβούνται το όνομά του. Μιχαίας. Να φοβηθείτε τον Κύριο όλοι αφιερωμένοι σε αυτόν, γιατί έτσι δεν υπάρχει στέρημα σε καμιά αρετή σε όσους τον φοβούνται, αφού έχουν ένδυμα το Άγιο Βάπτισμα, τροφή, το σώμα και αίμα του Κυρίου και όπλα τον Τίμιο Σταυρό. Όλα όσα χρειάζονται για τη σωτηρία τους. Ψαλμοί. Μη φοβηθείτε όσους σκοτώνουν το σώμα σας και δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή σας. Ματθαίος. Αληθινά κατανοώ ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά ο θεοφοβούμενος σε κάθε έθνος και εργάτης της δικαιοσύνης γίνεται δεκτός από το Θεό. Πράξεις. Τις καρδιές των ανθρώπων ανυψώνουν χρήματα και δύναμη, αλλά πάνω από αυτά τα δύο όποιος φοβάται το Θεό. Γιατί αυτός ούτε τους ανθρώπους φοβάται, ούτε έχει ανάγκη τίποτα και δεν στερείται τίποτα. Σιράχ. Οι φόβοι των ευσεβών δεν είναι άχρηστα, αλλά πολύ καλοί και σωτήροι, γιατί αν απευχόμαστε να επαληθευτούν και γίνουν, τότε θα παιδευτούμε. Και λέει κάπου ο Πέτρος υπέροχα: Η ψυχή που κοπιάζει πλησιάζει το Θεό. Βασίλειος. Ο θόρυβος των φίλων φοβίζει τους λαγούς και τους άνανδρους η σκία των πραγμάτων, γιατί αν δεν μπορεί να κάνει κάτι όποιος έχει τα καρφιά προσιλωμένα στο σώμα του από τον πόνο. Παρόμοια συμβαίνει και με εκείνο που έχει φόβο Θεού. Ούτε τα μάτια χρησιμοποιεί όπου δεν πρέπει, ούτε τα χέρια του, και μοιάζει σαν να έχει κατορθώσει να πονά με την προσδοκία των απειλών. Δεν πρέπει να ξεκινάμε από τη θεωρία, τη θεολογικότερη και πνευματικότερη ασκητική ζωή, αντίθετο της η πράξη, η πρακτική ζωή, και να καταλήγουμε σε φόβο, γιατί αλλιώτικα γρήγορα θα οθούσε στον γκρεμό η αχαλήνωτη θεωρία. Αλλά να συμβαδίζουμε με φόβο και να καθαριζόμαστε και κατά κάποιο τρόπο να λεπταίνουμε για να ανυψωθούμε, δεν μπορεί να κατορθώσει τόσο ο λόγος όσο ο φόβος. Γιατί ο φόβος της κολάσεως μας φέρνει το στεφάνι της επουράνιας βασιλείας, Ναζιανζινού. Αν το θελήσουμε, ο διάβολος θα μας προξενήσει μεγάλες ωφέλειες, γιατί αν φοβόμαστε τις κακίες του, θα επαγρυπνούμε και θα έχουμε πάντα στο νου το Θεό. Γιατί όποιος βλέπει τον εχθρό να έρχεται εναντίον του, τρέχει για βοήθεια σε εκείνον που μπορεί να τον βοηθήσει. Όπως ακριβώς στο σπίτι, αν υπάρχει φύλακας οπλισμένος συνέχεια, δεν τολμά να πλησιάσει ούτε κλέφτης ούτε διαρρήκτης,
ούτε κάποιος άλλος κακούργος, έτσι και ο φόβος Θεού. Αν υπάρχει στην ψυχή μας, δεν επιτρέπει σε κανένα από τα ανελεύθερα πάθη να μπουν μέσα της εύκολα. Όπως ακριβώς η ακτίνα του ήλιου μπαίνοντας από κάποια τρύπα στο σπίτι φωτίζει και βλέπουμε μέχρι και το πιο λεπτό ίχνος σκόνης να πετά, έτσι και ο φόβος Θεού, αν γίνει στην καρδιά μας με διάκριση όλα τα αμαρτήματά της, υποδεικνύει Κλίμακος. «Δεν θα με φοβηθείτε», λέει ο Κύριος, «και ενώπιον μου δεν θα νιώσετε το ιερό δέος. Μπροστά στο πρόσωπό μου δεν θα σκύψετε και με περιφρονείτε που έχω θέσει ως όριο της μεγάλης αδάμας της θάλασσας στους κόκκους της ελάχιστης άμμου, όριο παντοτινό που δεν μπορεί ποτέ της να υπερβεί θάλασσα. Θα ταραχτεί η θάλασσα με τρικυμίες, αλλά δεν θα μπορέσει να υπερβεί το όριο αυτό. Θα ξεσπάσουν στην ακτή τα κύματά της, αλλά το όριο αυτό δεν θα υπερβεί για να πλημμυρίσει τη γη. Ας φοβηθούμε λοιπόν τον Κύριο που μας δίνει βροχή και πρόημη και όψιμη στην κατάλληλη στιγμή και όχι τότε που είναι διαταγμένο να θερήσουμε». Ιερεμίας. Γιατί αμαρτάνουμε, γιατί δεν έχουμε φόβο Θεού? Δεν είναι Θεός όλων ο Θεός παρά μόνον όσων τον έχουν πλησιάσει με φόβο και με αγάπη. Χρυσόστομος. Η αρχή της σωτηρίας μας είναι ο φόβος Θεού και ρίζα όλων των αγαθών στη ζωή μας ο νόμος του Θεού. Ούτε νόμος χωρίς φόβο, ούτε φόβος χωρίς νόμο. Ο νόμος έχει υπηρέτη όσων έχουν οριστεί το φόβο. Και ο φόβος δικαστεί το νόμο όσων έχουν διαταχθεί σε Βυριανού. Αν έχουμε σωστή συνείδηση, δεν φοβόμαστε τίποτα στη ζωή μας βίας. Ο Κύριος κατοικεί στον Άγιο Ναό του. Ας τον ευλαβηθείτε όλοι οι άνθρωποι με σιωπηλή λατρεία και ταπεινή υποταγή. Αβακούμ. Αγιάζουν τον Κύριο όσοι πιστεύουν στο λόγο του, όπως το αποδεικνύουν στις δυσκολίες της ζωής του. Υπακούστε στον Κύριο και μόνον αυτόν φοβηθείτε και έτσι στις δυσκολίες τους αποδεικνύεται. Από το φόβο του Θεού και συλλάβαμε πνευματικά και νιώσαμε τους πόνους του τοκετού και γεννήσαμε τη σωτηρία μας. Αρχή και τέλος σοφίας, ουσία και πληρότητα σοφίας, φωτοστέφανα σοφίας, ο φόβος Θεού που βλαστάνει ειρήνη και πλήρη σωματική υγεία, σειράχ. Ο φόβος Θεού είναι υπερεκχυλισμός σοφίας, όσο πιο σοφός τόσο περισσότερο έχει φόβο Θεού και χορταίνουν από τους καρπούς της όσοι την κατέχουν. Ευλογούνται πλούσιοι από το Θεό. Όσοι έχουν φόβο Θεού ας τον εμπιστευτούν εν ημέρα θλίψεώς τους και ο μισθός της υπομονής τους δεν θα χαθεί. Όσοι έχουν φόβο Θεού ελπίζουν ότι θα απολαύσουν τα αγαθά, την αιώνια χαρά και το ελαιός του. Τίποτα καλύτερο από το φόβο Θεού και γλυκύτερο από τη φύλαξη των θείων εντολών. Ο φόβος Θεού καθαρίζει την ψυχή, όπως λέει και ο προφήτης, από την ανάγνωση της κρίσης σου, Κύριε, φοβήθηκα ψυχικά, γι' αυτό καθήλωσε και το σώμα μου με το σωτηριώδου σου φόβο και φύλαξε με έτσι από κάθε κακό που θα έκανα. Φόβος Θεού υπερισχύει όλων των ψυχικών ελαττωμάτων. Βασίλειος. Αρχή σοφίας φόβος Θεού, όπως τα πρώτα σπάργανα, γιατί η σοφία ξεπερνώντας το φόβο και ανεβάζοντας το Θεό μας καθιστά φίλους και ιούς αντί για δούλους, θεολόγου. Φόβος Θεού αποθεί τις αμαρτίες, ενώ ο άφοβος δεν θα μπορέσει να δικαιωθεί. Σειράχ. Η δύναμη της παντοδυναμίας του Θεού και της θείας πρόνοιας. Ποιος δημιούργησε τα πάντα? Ποιος μέτρησε με την παλάμη του όλα τα ύδατα της Ιφηλίου και με τη δύναμη της ακρίβειας της πιθαμής στον ουρανό και με τη χούφτα του το χώμα της γης? Ποιος παντοδύναμα ζύγισε τα όρη με τη ζυγαριά και τις δασόδεις κοιλάδες με ζυγό? Ποιος τόπος άξιος να αναπαυθώ? Ισαΐας. Τι είναι φόβος Θεού? Η αγάπη μας γι' αυτόν. Και τι είναι αγάπη? Ένα σχοινί που η μια του άκρη βρίσκεται στην καρδιά μας και η άλλη στο χέρι του Θεού που μας ελκύει προς το μέρος του συνέχεια και προς το φόβο του. Αν όμως ποτέ αντισταθεί και δεν θέλει να ακολουθήσει, τότε περιφρονώντας την πρόσκληση λύνεται το σχοινί και εκείνος χάνεται, πέφτοντας σε βάθος συμφορών από τις οποίες δύσκολα θα πετάξει μακριά, γιατί όπως λέει και ο Ψαλμωδός, όποιος φεύγει μακριά από το Θεό που είναι πανταχού παρόν με την αμαρτία, τότε απομακρύνεται από την αγάπη και τη σχέση του και πλησιάζει στην απώλεια και τη στέρηση της σωτηρίας, ενώ αντιθέτως ο καθένας με την αρετή πλησιάζει το Θεό. Νεοφύτου Δούκα. Αρχή θεωρητικής ασκητικής, όχι πρακτικής ζωής, είναι ο φόβος Θεού. Μένανδρος. Πρώτα να τιμάς το Θεό και έπειτα τους γονείς. Φωκυλίδης.